Λίγα λεπτά μετά το φινάλε στην γειτονική αναμέτρηση του Κένταυρου Βρυλισσίων με τον Χολαργό, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν την νίκη με 2-1 για την 20η αγωνιστική. Μαζί μας έχουμε τον τεχνικό του Κένταυρου, τον Κώστα Ρούψο. Κώστα, τι θεωρείς ότι δεν πήγε καλά, τι θεωρείς ότι έφταξε και δεν μπόρεσε η ομάδα να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε? Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι κάτι που ακολουθεί. Αυτό που δεν καταφέραμε να κάνουμε εμείς σήμερα είναι ότι δεν μπορέσαμε να φέρουμε το παιχνίδι στα μέτρα μας. Είχαμε διαβάσει και με την εμπειρία του πρώτου παιχνιδιού ότι αν το μάτς πάει στις μονομαχίες, εκεί ο Χολαργός θα έχει ένα προβάδισμα. Φεύγανε αρκετές μπάλες στον αέρα. Εμείς αυτές έπρεπε να τις κατεβάσουμε, να παίξουμε. Εκεί δεν καταφέραμε να το κάνουμε. Τουλάχιστον καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια και τα εντός και τα εκτός έδρας. Θα έλεγα ότι είναι το χειρότερο μας παιχνίδι φέτος όσον αφορά την ποιότητα αυτού του κομματιού. Εντάξει, από εκεί και πέρα και γενικότερα χάσαμε το χώρο του κέντρου που είναι ένα κρίσιμο κομμάτι για μας. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε αρκετά πράγματα. Δώσαμε και ευκαιρίες και σε κάποιους νέους παίκτες που έχουμε πάρει να μπουν στο παιχνίδι. Αλλάξαμε και τη στρατηγική μας. Κάπου εκεί, εντάξει, πάλι είχαμε τη μεγάλη πρωτοβουλία των κινήσεων. Ωστόσο, θέλω να πω ότι ο Χολαργός είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα που όταν σου μπει μπροστά στο σκόρ είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει το παιχνίδι και αυτό το ζήσαμε σήμερα γιατί μετά το 0-1 υπήρχαν πάρα πολλές διακοπές. Ξέρανε δηλαδή να φέρουν τα παιδιά του Χολαργού το ρυθμό του παιχνιδιού με ένα τέτοιο σημείο ώστε να μας χαλάσουν το παιχνίδι τους και καλά κάνανε. Από εκεί και πέρα εμείς δεν μπορέσαμε να το βρούμε αυτό, να μπαίνουμε στο ρυθμό του παιχνιδιού όταν πρέπει. Κάναμε ευκαιρίες και κλείσαμε το Χολαργό πίσω, αλλά δεν μπορέσαμε να σπάσουμε, θα έλεγα, ούτε την τακτική του αγώνα, ούτε να βρούμε τις λύσεις που ήμασταν κοντά εκεί να σκοράρουμε, έστω κάποια στιγμή να ισοφαρίσουμε κιόλας. Εν κατακλείδη θα έλεγα ότι είχε την εμπειρία να διαχειριστεί το παιχνίδι ο Χολαργός όταν βρέθηκε μπροστά στο σκορ και μετά, που μέχρι εκείνο το σημείο εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Και όλα γίνανε δυσκολότερα για μας και συγχαρητήρια στο coach και στην ομάδα και στα παιδιά που με τον τρόπο τους καταφέρανε και πήραν το διπλό σήμερα, έτσι και τους βαθμούς. Να σε ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Να είσαι καλά και ευχαριστώ.